Τα θερμά μου συλληπιτήρια που βρίσκεστε απόψε εδώ. Διότι σε λίγο θα δείτε! Ταραδίκια ανάποδα. Ταραδίκια ανάποδα. Πριν αρχίσουμε, θα ήθελα να σας πληροφορήσω πως αυτός ο ήχος. Αυτός. Και αυτός. Ενοχλούν πάρα πολύ. Γι' αυτό καλύτερα θα ήταν. Ενοχλεί επίσης αυτός ο ήχος. Και αυτός. Ας μην αναφερθούμε σε αυτό. Που σε συνδυασμό με... Ενώ αυτός ο ήχος... Σε συνδυασμό με... Ενοχλούν τόσο πολύ, ενώ ταυτόχρονα βαράνε και στα νεύρα. Ενώ αυτός ο υπέροχος ήχος, αυτός ο θαυμάσιος ήχος, πολύ περισσότερο αυτός ο θεσπέσιος ήχος, δεν έχουν καμία θέση στην απόψινή μας παράσταση. Μια παράσταση που ετοίμασα εγώ και οι μαθητές μου. Αλλά να συστηθώ. Είμαι ο Χάρος! Χάρηκα. Γελάστε, ρε μαλάκι. Εγώ, ο καλός σας ο θάνατος, ο γιος του Ερέβους και της νύχτας, ο γλυκούλης καταχθόνιος ψυχοβγάλης ή όπως χαϊδευτικά μ' αποκαλείτε... Τούλη! Από το θανατούλη. Εγώ, πρώτα θα μακριά από σας, βρίσκομαι απόψε κοντά σας. Πολύ κοντά σας. Κατά κρύβια με βλέπετε ολοζώντανο. Κι εγώ σας βλέπω ολοζώντανους, αν και θα προτιμούσα να σας βλέπω τεζαρισμένους. Μα ένα αστιάκι. Έτσι για να σπάσει ο πάγος. Έσπασε! Όλοι σας βλέπω να ρωτιέστε γιατί βρίσκομαι απόψε εδώ. Μα για να σας ευχαριστήσω. Να σας ευχαριστήσω για τα χαρουπά, για τα υπέροχα τραγούδια που μου αφιερώσατε όπως...
Παρακαλώ, μουσική αισιόδοξη για να κάνουμε κέφι. Κι άλλο γιατί! Γιατί μας άφησες έτσι ξαφνικά! Να και ένα τρίτο! Γιατί μας εγκατέλειψες! Έτσι ευνίδια! Τα ερωτήματα πολλά και απάντηση καμία. Ετόλμησα και έγραψα για σένα, Παντελή μου. Έναν εξαιρετικό, ένα θαυμάσιο επικίδιο. Αλλά δεν θα σου τον διαβάσω. Αρνούμε. Μην επιμένεις. Αρνούμε. Και ξαναρωτώ, τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι η ζωή, τι είναι ο θάνατος, τι είναι η πατρίδα μας, τι είναι η κάμπη, τι είναι τα άσπαρτα ψηλά βουνά. Όσο κι αν ρωτώ, απάντηση δεν παίρνω. Ρωτώ τους γύρω μου, ρωτώ τον εαυτό μου, ρωτώ και σένα, Παντελή, που κοίτασε νεκρός, βουβός και πεθαμένος και επιμένεις. Επιμένεις να σου διαβάσω τον υπέροχο επικίνδυο που σου έγραψα. Εντάξει, εντάξει, μη βιάζεσαι. Άσε με τουλάχιστον να φορέσω τα γελιά μου. Πώς να σου τον διαβάσω χωρίς τη γελιά μου, αδερφέ. Λοιπόν, σου διαβάζω. Αλλά πριν σου τον διαβάσω, αυτή την τελευταία μας ώρα, την τελευταία ώρα που σε βλέπουμε, που μας βλέπεις, που σε βλέπω. Κι όπως σε βλέπω, Παντελή, μου είσαι παντελώς άγνωστος. Για την ακρίβεια, μου είστε παντελώς άγνωστη, κυρία Λέλα Φραγκουδάκη, 1920-2020. Μάλλον βρίσκομαι σε λάθος τελετή. Να με συγχωρείτε, ζωή σε λόγους σας. Παντελή! Παντελή! Πού σε βρε, Παντελή! Παντελή! Πανοσιολογιώτατε Άγιε καθούμενε, λυπήβαρη πενθούσα ομίγυρης και αγαπητών πίμνιων, καθώς κυκλούμεν σήμερον με πολλήν σεβασμόν το σεπτόν σκήνωμαν του αημνίστου και αηδή μου πλέον γέροντος, πατρός Χρυσοβαλάνη. Υπήρξεν διόλους ημάς μία μορφή ασκητική, διότι ακολούθησεν βίων ολιγαρχήν, εγκρατήν και ειστερημένων. Μας εδίδαξε να είμεθε ελεήμονες, καθώς υπήρξεν και εκείνος και καθώς εδόριζεν πάντοτε εκ του ειστερήματός του.
εδόριζεν αφιδός. Εκ της πλουσιωτάτης αυτού πνευματικής περιουσίας, δώρα πνευματικά. Όπως κατά την περίστασιν εις την οποίαν εδόρισεν, εις τον πανοσιολογιώτα των Μητροπολίτην Χρυσοκάνθαρων, εν σπάνιον εντίγραφων από τα άπαντα των πατερικών κειμένων, ισχυροποίη τους δερματόδετους τόμους, πέντε χρυσάς μήτρας, εννέα χρυσά δισκοπότηρα, ογδοήκοντα επισήμους αρχιερατικά στολάς, 300 ζεύγη χρυσά μανι και ντόκουμπα, εν διπλό σετ μαργαριταρένια κολιέ και σκουλαρίκια, και ένα άουτι κουάτρο τριφόρι, 6.000 κυβικών εκατοστών, 4x4, και τα εριζωμένων δισκοφρένων. Και τα πνευματικά δώρα δεν σταματούν εδώ. Αμήν. Εις τον πανοσιολογιώτα των Μητροπολίτην Χρυσόστομων, εδόρισεν 1.500 λίρας χρυσάς, εν όροφο διαμέρισμαν εις το Μανχάταν της Νέας Υόρκαιος, 10 ζευγάρια βόβας 12 χριστιανού μπουντέν, και το εσόρουχον από την τελευταία συνευλία της Lady Gaga. Και τα πνευματικά δώρα δεν σταματούν εδώ. Αμήν. Εις τον πανοσιολογιώτα των Μητροπολίτην Τραπέζης της Ελλάδος Χρυσόνημων, εδόρισεν 10.000 μετοχάς της Microsoft, καθώς και 5.000 μετοχάς της Deutsche Bank. Deutsche Bank! Των μισών θεσσαλικών κάμπων, 12 στρέμματα παραθαλάσσιου οικοπαίδου στην Μύκονον. Μύκονον! Μύκονον! Την λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και δύο δάκτυλα από τον τρίτο ποδί της Χαλκιδικής. Και τα πνευματικά δώρα δεν σταματούν εδώ. Αμήν. Εις το φιλόπτωχον ταμείο της Μονής εδόρισεν 30 ευρώ. 2 εις χαρτονομίσματα των 10, 1 χαρτονομίσμα των 5 και τα λοιπά εις ψηλά. Και φυσικά την πολύτιμη ευχή του για να συνεχίσω στο θεάριστο έργο του. Αγαπητοί εν χρυσό, εν χριστό αδελφοί. Τα τελευταία λόγια του μακαριστού ηγουμένου αποτελούν διδαχήν διόλους ημάς. Πριν κλείσει τους οφθαλμούς του αγαπητός πατέρας, ευχήν και κατάραν έδω και μη, ουδεπόποτε επενδύσω τα χρήματα της Μονής εις το ελληνικόν χρηματιστήριο, μόνον εις την Wall Street, αδελφέ μου, μόνον εις την Wall Street. Ναι. Και η ψυχή του μετέστη εις τους ουρανούς, ως τελευταίαν του επιθυμίαν ο μακαριστός πατέρας, θέλει να πάρει μαζί του εις τας αιωνίας μονάς, το αγαπημένο του βιβλιάριον ελβετικής τραπέζης, καθώς και έναν ψήλον, ο οποίος να έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώνεται σε κάμιλο. Αμήν. Ζωή σε λόγους σας. Παντελή! Παντελή! Παντελή, συέλληψη του Παντελή! Εδώ είσαι, με Παντελή. Μας έβγαλε στην ψυχή. Καλέ μου, Παντελή. Βλέπω σε όλους μας, σε όλων μας τα πρόσωπα, ζωγραφισμένο ένα μεγάλο γιατί. Γιατί να τα ξαναπώ, αφού τα είπα. Τέλος πάντων, σου διαβάζω.
Σας εύχομαι να ζήσετε και καλούς απογόνους. Αυτός ο λόγος είναι για μετά. Έχω να πάω σε ένα γάμο. Είμαι ο κουμπάρος. Καλέ μου Παντελή, με τι ψυχή και τι δύναμη να σ' αποχαιρετήσω. Αισθάνομαι λιγοστός. Εγώ που δεν λύγιζα ποτέ. Εγώ με την, με το αξιοθαύμαστη ψυχική δύναμη. Τον έντιμο και ακέραιο χαρακτήρα. Εγώ με το ευγενικό και υποδειγματικό ήθος. Αλλά αρκετά μίλησα για μένα. Καλέ μου Παντελή, θρηνώ γιατί έχασα εσένα, τον εκλεκτό φίλο που τέριαζε στο χαρακτήρα μου. Το χαρακτήρα μου που ξέρει να διαλέγει φίλους. Φίλους που θα είναι δίπλα μου σε κάθε στιγμή στη ζωή μου, στις χαρές και στις λύπες μου. Γιατί έτσι είμαι εγώ. Όταν είμαι φίλος, είμαι ένας άνθρωπος πιστός. Είμαι φιλότιμος. Είμαι ανοιχτόκαρδος και πάνω απ' όλα είμαι ακριβοδίκαιος και πολύ, πολύ δοτικός είμαι! Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αλλά και τα μίλησε για μένα. Καλέ μου Παντελή, ήσουν ένας άριστος οικογενειάρχης. Γι' αυτό ταιριάζαμε. Η οικογένεια για μένα είναι ένα πράγμα ιερό. Όπως λέω πάντα στη λατρεμένη μου σύζυγο Σταυρούλα, που της χάρισαν δύο υπέροχα παιδιά. Αυτή είναι η λατρεμένη μου οικογένεια που με λατρεύει και δεν βάζει τίποτε άλλο πάνω από μένα. Μόνο το Θεό. Αλλά αρκετά μίλησε για μας. Καλέ μου Παντελή, θα είσαι για πάντα στην καρδιά και το μυαλό μου που τόσο πολύ θαύμαζες. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη μέρα που μου είπες. Μεγακλή, είσαι ο καλύτερος, ο πιο άξιος άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Πρέπει για το καλό της πατρίδας να ασχοληθείς με τα κοινά. Πρέπει να κατέβεις στην πολιτική κονίστρα, να παλέψεις τον αγώνα από το δικό σου το μετερίζει. Για το καλό του τόπου μας που τόσο αγαπάς και σ' αγαπάει. Αλλά καλέ μου Παντελή. Αλλά καλέ μου Παντελή, αρκετά μίλησες για μένα. Αν μου επιτρέπεις, θα πω και εγώ λίγα λόγια για τον εαυτό μου. Και ανακοινώνω, κατεβαίνω για βουλευτής στις επόμενες εκλογές. Ψηφίστε με, ψηφίστε με, όπως είμαι σύντρος, ο Παντελής, ο Παντελής, ο συνταξιούχος, ο Παντελής, ο συμβασιούχος, ο Παντελής, ο εργάτης, ο Παντελής, ο αγρότης, ο Παντελής, ο φοιτητής, ο Παντελής, ο φυτεμένος, ο Παντελής, ο Ευρωπαίος. Αλλά καλέ μου Παντελή, αρκετά μίλησα για σένα. Ήρθε η ώρα να μιλήσει ο λαός. Για μένα, Παντελή, Παντελή, Παντελή. Δύο χρόνια ιδρύσαμε μαζί. Φίλε μου Κώστα,
σε βλέπω έτσι ήρεμο, μακάριο και όμορφο. Όμορφο! Κι όμως πάντα... κομψό. Φορώντας αυτό το εξαιρετικής ποιότητας σκούρο μπλε κοστούμι της εταιρείας ενδυμάτων Ταραντούλη, ενδύματα Ταραντούλη, τσακάλα αυτού σκουφά, στα κάτω πετράλωνα. Στην έκθεσή μας θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από κοστούμια, σακάκια, παντελόνια, παλτά, ημίπαλτα, παλτεσού, σε πολλά σχέδια, χρώματα και υπερμεγέθη σε ασυναγόνιστες τιμές. Και πάντα με την εξαίρετη ποιότητα Ταραντούλη. Όμως, φίλε μου Κώστα, συγχώρεσέ με, από τη συγκίνηση μου έρχονται δάκρυα στα μάτια. Ευτυχώς, έχω πάντα μαζί μου επάνω ένα χαρτομάντιλο. Sweet Velvet. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σου πω πως ο επικίνδυνος που εκφώνησα ήταν μια προσφορά της εταιρείας Ο Αξέχαστος. Εταιρεία συγγραφής επικοινωνίων λόγων Ο Αξέχαστος. Νιώθετε την ανάγκη να πείτε δύο λόγια για ένα αγαπημένο σας πρόσωπο, αλλά δεν μπορείτε από τη στεναχώρια να γράψετε ούτε μία γραμμή, ούτε μία λέξη. Εδώ είμαστε εμείς. Έλατε στα νέα μας γραφεία απέναντι από το πρώτο νεκροταφείο. Γιατί σε όλους μας αξίζει ένας αξέχαστος επικίδιος. Για συγγενείς και φίλους, για όλους τους γνωστούς. Στο μνήμα πεθαμένους, για όλους τους νεκρούς. Αξέ, αξέ, αξέχαστος! Τέτοιες δύσκολες στιγμές μου έρχεται στο νου ο στίχος του ποιητή, αλλά μου διαφεύγει. Σήμερα όλη η Ελλάδα πενθεί, πενθεί για τη μεγάλη απώλεια. Ο πρωθυπουργός της Ελλάδος δεν είναι πια μαζί μας. Αυτή τη μαύρη μέρα για το έθνος και την πατρίδα, ή την πατρίδα και το έθνος, αναλόγως με τη σειρά εμφανίσεως, θα ήθελα ως υφυπουργός, παρά το πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος, να διαψεύσω. Ο πρωθυπουργός δεν διέφυγε με ελικόπτερο, όπως κάποιοι σπερμολόγοι ψιθυριστές διαδίδουν. Δυστυχώς, ο πρωθυπουργός είναι το όντι και εντελώς νεκρός. Για την ακρίβεια, είναι νεκρός εδώ και 6 μήνες. Ωστόσο, ως κυβέρνηση δεν το κοινοποιήσαμε, διότι δεν είχαμε λεφτά για να γίνει κηδεία δημοσία δαπάνη. Μετά όμως την άμεση κινητοποίηση των καταλλήλων
φόρο εισπρακτικών μηχανισμών, συνεπικουρώμενων εκ των πλέον σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, όπως σουγιάδες, μπαλτάδες, τσιγγέλια, περίστροφα και καραμπίνες, συγκεντρώθηκε και κάτι άλλο έκανε το οποίο το ξέρω αλλά μου διαφεύγει, ένα μικρό ποσό για τα πρώτα έξοδα. Το υπόλοιπο ποσό συγκεντρώθηκε τον αρμόδιο κλιμάκιο του Υπουργείου, επισκέφτηκε το κατάστημα. Αγοράζω χρυσό, κοσμήματα και παιδιά ως 12 ετών που βρίσκεται στο πρόγραμμα. Ύστερα από σκληρές διαπραγματεύσεις, κατορθώσαμε και βάλαμε ενέχειρο όλο το απόθεμα χρυσού που υπήρχε στο θησαύρο φυλάκιο τραπέζης της Ελλάδος. Δηλαδή, τρία χρυσά δόντια. Το ένα ήταν τραπεζίτης. Έτσι, έχουμε πλέον την οικονομική δυνατότητα να τακτοποιήσουμε όποια κρεμότητα με το Διεθνές Νομισματικό Γραφείο Τελετών και να αποχαιρετήσουμε δημοσία δαπάνη, τον Πρωθυπουργό. Είμαστε όλοι εδώ με τα μεγάλης θλίψεως και αφάτου οδύνης για να τον κατεβοδώσουμε. Δίπλα μου στέκει απαρηγόρητος αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, υπουργός πρώην εθνικής οικονομίας, νυν εθνικής αυτοκτονίας και ομαδικών τάφων Εγακλής Μιλτιάδης. Κοντά μας, συντετριμένος, ο υπουργός διοικητικής απορρίθμισης, αποκρατικοποιήσεων και αποκεφαλισμών μισθωτών, συνταξιούχων και ανέργων. Αισθάνομαι εξαιρετικά συγκινημένη, καθώς σε αυτή τη σεμνή τελετή έχουμε την τιμή να παρευρίσκονται ξένοι ηγέτες, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Κεντρικής Εθνικής Τράπεζας, πλήθος υποκόσμου, ο Γιωργίκας και ο Κωστίκας και ο Ξανθιές, ο Μπόμπος και ο Τωτός με τη δασκάλα του, ο Λαγός, η Χελώνα, το Λιοντάρι, ένας ελέφαντας και ένα μυρμηγκάκι, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Σέρβοι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Αφγάνους, Παζάνες, Δερβισάνες, Ρώσοι, Βόσκοι και Θεμανοί, ο Βελιγκέκακας και ο Μυρικόκος, ο Μεγαλέξανδρος και το καταραμένο φίδι και αυτός με την πολύ μεγάλη μύτη, που ήκ θα το πω στη μαμά μου, το όνομα του οποίου το ξέρα, αλλά μου διαφεύγει. Και τώρα θα ήθελα να απευθυνθώ σε σένα, Πρωθυπουργέ μου. Πρωθυπουργέ μου, είναι ο πόνος αβάσταχτος, καλέ μου. Εδώ κάτι έπρεπε να μου διαφύγει, αλλά μου διαφεύγει. Παρακαλώ, όλοι όρθιοι, εκτός του εκλειπώντος, για το νέο εθνικό μας ύμνο, Αβάντι Μαέστρο. Με το στυλ που αρμόζει στο στάτους του εφοπλιστή Αλέξανδρου Χατζηρουμπάνου. Σου ζητάω συγγνώμη που δεν σε θαύουμε στο νεκροταφείο του Λεοντίνου, παρόλο που ξέρω πόσο θα σου άρεσε η συντροφιά της Βασίλισσας και των άλλων ευγενών. Δεν ήθελα να σε στενακορίσω. Το έκανα γιατί δεν θέλω να προκαλώ. Είναι δύσκολες εποχές που ζούμε, Αλέξανδρε, και πρέπει εμείς οι πολύ πλούσιοι άνθρωποι να δίνουμε το καλό παράδειγμα.
Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πάει ποτέ στο Λονδίνο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πάει ποτέ στις Ελβετικές Άλπεις, ούτε καν στις Απλές. Υπάρχουν, Αλέξανδρε, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν κάνει ποτέ τους υπασία, ούτε καν σκι. Υπάρχουν άνθρωποι που τους λένε, ντρέπομαι να το πω, φτωχούς, με εισόδημα κάτω των 100.000 ευρώ το χρόνο. Κάτι πρέπει να κάνουμε για αυτούς, Αλέξανδρε. Θυμάσαι τότε που οργανώσαμε εκείνο το φιλανθρωπικό γκαλά στο Garden στο ψυχικό. Τι ψυχικό κάτι. Το γκαλά μας είχε κοστίσει μόνο 850.000 ευρώ. Και καταφέραμε να μαζέψουμε από τους πολύ, πολύ πολύ, πολύ πολύ πλούσιους φίλους μας 400 ευρώ. Τα οποία τα δώσαμε στα πτωχά παιδιά. Εντάξει, θα μπορούσαμε να μαζέψουμε και κάτι παραπάνω, αλλά σου είπα, όχι. Σε τέτοιες εποχές κρίσης, δεν θέλω να προκαλώ. Έτσι και σήμερα, Αλέξανδρε, απλά, σεμνά και ταπεινά, σε θαύουμε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Έκανα την καρδιά μου πέτρα, έκανα τα αδύνατα δυνατά και σου βρήκα έναν τάφο απλό, σεμνό και ταπεινό. Είναι υπόγειος, με τρία υπόγεια, όπως είναι μεζονέτα, ναι, αλλά προς τα κάτω. Όλο μάρμαρο και γρανίτη με εσωτερική θερμενόμενη πισίνα, δωρήνα, πατώματα. Το πόσο θα το ευχαριστηθείς. Και από πάνω, ελικοδρόμιο. Ευτυχώς που δεν έχει μαρίνε το πρώτο νεκροταφείο και δεν θα αναγκάζομαι να έρθουμε με το κότερο για να σε κλαίω. Θα έρθουμε με το ελικόπτερο για να σου ανάβω το καντήλι. Μόνη μου, χωρίς τη Φιλιππινέζα, δεν θέλω να προκαλώ. Α, και κάτι άλλο που δεν θέλω από σένα, Αλέξανδρε. Δεν θέλω να μου στενακοριέσαι. Δεν θέλω να σκέφτεσαι. Πόσο μόνη θα νιώθω τώρα που θα γυρίσω με τον πολύ, πολύ πολύ, πολύ πολύ νόστιμο προσωπικό μου σοφέρ στο σπίτι μας στην Εγκάλη. Εκεί σου έχουμε ετοιμάσει και ένα κηδεία πάρτι σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, 753 άτομα. Θα είναι εκεί βιομήχανοι, εφοπλιστές και εκδότες. Καλέσαμε και κάποιους πολιτικούς. Τον Βλαντιμίρ, τον Πούτιν, τον Τραμπ με την Μελάνια, τον Κυριάκο και τον Ίκαρο. Να βγάλουν κανένα λόγο, να γελάσουμε. Θα είναι μια απλή, σεμνή και ταπεινή τελετή. Αντί για το παραδοσιακό χαβιάρι, θα φάμε κάτι που το λένε μόλιφα, αμόλιφα, αμόλιφα. Όλιβα, μάνα μου. Το στιμούλησες εσύ, είναι κόλλημα το πάνω. Και αντί για την παραδοσιακή σαμπάνια, θα πιούμε κάτι που το λένε αχ, καγέν, καγιάκ. Κονιάκυρα! Όλοι μορφή, δεν σκοβολαστήκανε, ναι, κονιάκ. Λοιπόν, Αλέξανδρε. Αλέξανδρε, ήρθε η ώρα να σε αποχαιρετήσω. Με περιμένουν έξω όλα τα κανάλια της χώρας. Και εγώ δεν κρυσμένη. Πρέπει να βγάλω δηλώσεις. Αλλά όχι, ακόμα και στα δάκρυα μου θα κάνω οικονομία. Δεν θέλω να προκαλώ. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε έναν εξαίρετο και έγκριτο δημοσιογράφο, τον εκλεκτό συνάδελφο Πελοπίδα Τελεμέ. Αχ, ρε Πελοπίδα, σοκαρισμένη παραμένει η κοινή γνώμη, όπως και ολόκληρη δημοσιογραφική οικογένεια μετά την θλιβερή είδηση του θανάτου σου. Αλλά όπως πολύ καλά ξέρεις, φίλε Πελοπίδα, τα γεγονότα τρέχουν. Και όπως με πληροφορούν από το κοντρόλ, θα αναγκαστούμε να διακόψουμε τον επικίδιό σου για μια είδηση που μας ήρθε μόλις τώρα. Ολοκληρώθηκε σε βαρύ κλίμα και με έντονους διαξηφισμούς η συνεδρίαση της Βουλής για τον προϋπολογισμό. Θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με την πλατεία Συντάγματος, όπου ο καλός συνάδελφος Στέφανος Βλαμένος έχει τις λεπτομέρειες. Βλαμένε, Στέφανε, σε ακούμε. Αλλά πριν σε ακούσουμε, Στέφανε, φίλε Πελοπίδα, κυρίες και κύριοι, θα αναγκαστούμε να διακόψουμε τη σύνδεσή μας με τη Βουλή για να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με το Μέγαρο Μαξίμου, όπου ο καλός συνάδελφος Ραφαήλ Καμένος έχει τις λεπτομέρειες. Ραφαήλ, σε ακούμε. Αλλά πριν σε ακούσουμε, Ραφαήλ, Στέφανε, φίλε Πελοπίδα, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε σε σένα, φίλε Πελοπίδα, για να διακόψουμε, φίλε Πελοπίδα, κυρίες και κύριοι, Στέφανε Ραφαήλ, και να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με την αίθουσα σύνταξης και την Ιωάννα
Παπά Μιχαλοπούλου. Ιωάννα, σε ακούμε. Αλλά πριν σ' ακούσουμε, Ιωάννα, Ραφαήλ, Στέφανε, Φιλεβελοπίδα, κυρίες και κύριοι, περνάμε σε μια έκτακτη είδηση. Ο Θεατρικός Όμιλος Πανεπιστημίου Κύπρου παρουσιάζει το ματωμένο γάμο του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παραστάσεις 1η με 5η Απριλίου στο Warehouse. Μην το χάσετε! Μην το χάσετε, κυρίες και κύριοι, φίλε Βελοπίδα, Στέφανε, Ραφαήλ, Ιωάννα. Και τώρα, Ιωάννα, Ραφαήλ, Στέφανε, φίλε Βελοπίδα, κυρίες και κύριοι, γυρίζουμε σελίδα στην κηδεία μας. Αλλά πριν γυρίσουμε σελίδα, περνάμε ευθύς αμέσως στις αθλητικές μας ειδήσεις. Και με την πρόγνωση του καιρού ολοκληρώθηκε ο αποψινός μας επικίδιος. Α, φίλε Βελοπίδα, όπως με πληροφορούν από το κοντρόλ, ο χρόνος μας και τα χρόνια σου τελειώσανε. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που επιλέξατε την κηδεία του Βελοπίδα για την αποψινή σας ενημέρωση. Από όλους εμάς, Ραφαήλ, Ανδρέα, Πέτρο, Παναγιώτη, Έμιλη, Μπούλια από τη Στοκχόλμη, Χαράλα με τη Βαλένθια. Καλή σας νύχτα και ζωή σε λόγου μας. MC Tapper, ο καλύτερος ράπερ, ο καλύτερος ράπερ. Σ'
σύνδεση με το ξύλινο μουσικό φέρετρο θα παρακολουθήσουμε την παρουσίαση του δίσκου «Με κλάμα πήγε στο παράδεισο» με τη μεγάλη ερμηνευτριά Χλόη Μυρολόη. «Με κλάμα πήγε στο παράδεισο». Ένας δίσκος που δεν πρέπει να λείπει από τη δισκοθήκη και την οστεοθήκη σας. Κυκλοφορεί σε πολυτελή κάσα κασετίνα. 13 συγκλονιστικά μυρολόγια που και νεκρούς ανασταίνουν. Ας υπορευτούμε τη μεγάλη ερμηνευτριά, τη σπουδαία ντίβα, διάσημη σε όλο τον κόσμο και κυρίως στον άλλο κόσμο. Γυναίκα Ντέτ Σίμπον, Χλόη Μυρολόη. Αυτό που νιώθω από τη μέρα που είσαι νεκρός. Δεν είναι τρέλα ούτε μανία, δεν είναι ενταφιασμός. Αυτό που νιώθω από τη μέρα που είσαι νεκρός. Είμαι πάσα από τον τάφο, ακούς το Θεό να με πας, μυρωδιά από χώμα, εσύ μοναχά με σκορπάς. Μη με πας απ' τον τάφο, τ' ακούς στο Θεό να με πας, μυρωδιά από χώμα, εσύ μοναχά με σκορπάς. Ξέρω τι θα πάω, κι όλη η παγωνιά καθώς σε τα πάω, μαύρα θα φοράω. Ξέρω τι θα πάω και θα ζω την κάθε μέρα που περνάει. Ο χρόνος μου goodbye. Ξέρω τι θα πάω, κόλλημα κονιάκα απόψε θα τα σπάω. Μαύρα θα φοράω. Ξέρω τι θα πάω και θα ζω την κάθε μέρα που περνάει. Ο χρόνος μου goodbye. Αν είχες φύγει πιο νωρίς, θα ξεχρεώνα με εμείς από τα χρήματα που φύλαγες στο νησί. Θα ήσουν λιώμα τώρα εσύ και θα σε θαυμά χωρίς να κάτι νοιάζει, η καριόλα σου ίσης. Αν είχες φύγει πιο νωρίς, παλιό Διονύση. Και θέλω να έρθω να σε τάψω από στόλη, να με κοιτάξεις με τα μάτια σου κλεισμένα. Δεν θα έχεις πια εσύ παράπονο κανένα απ' την κηδεία που έχω κάνει εγώ για σένα. Το ωραιότερο πτώμα για μένα είσαι εσύ στη μεγαλύτερη κάσα από όλες χώρας μόνο εσύ. Τα κόλυπα, τα κόλυπα, τα κόλυπα γλυκά και τραγανάς τα έχω φτιάξει. Τα έφερα για σένα νερλάμπιε στου τάφου σου την τελευταία πράξη. Αν μια μέρα σε θάψω, αν μια μέρα με θάψεις, αν μια μέρα σε θάψω, αν μια μέρα με θάψεις, αν μια μέρα σε θάψω, θα πάψω να υπάρχω, θα πάψω να ζω. Θα σου κάνω κολυμπάκια με κομμιά για να πας. Θα σου κάνω μας αστάνικο καλά, αμπονάς. Θα είμαι κολυμπισμένος άνθρωπος εν ζωή. Θα είναι τα φωλάκια εσύ ποτέ να μην βγεις. Κάσα μου, η νέα κινδυνή. Κάσα μου, σαν να πω. Κάσα μου, κάσα μου, κάσα μου. Η νέα κινδυνή. Κάσα μου, σαν να πω. Κάσα μου, κάσα μου. Σε δεν κρατώ για πάντα. Στο λαιμό μου τα στεφάνια. Yeah, 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 yeah. Μα το Θεό χάρος πάντα.